Θα ξεκινήσω κι εγώ, Ελίτα, από εκεί που άφησε τη σκέψη της η κυρία Κατσαούνη, που με βρίσκει απόλυτα συμφωνώ, όπως και ο κύριος Στασής, με αυτά τα οποία ήδη έχουν πει. Και η κυρία Κατσαούνη μας θύμισε ίσως την ιστορία της διαφθοράς που μπορεί να υπάρχει στον τόπο μας. Είχα βρει ένα βιβλίο, κυρία Κατσαούνη, της προάλλες, που είχε γράψει μια Μέλανη Ρίχτερ, αν θυμάμαι καλά το όνομά της. Πολύ γνωστή. Το 1890. Πολύ γνωστή. Με τίτλο Ελίτα, Ελληνικά ηθική έθιμα στην Κύπρο. Μάλιστα. Όπου εκεί η συγγραφέα της έκανε τρομερή εντύπωση ο θεσμός με το κουμπαριλίκι. Όπου έλεγε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο θεσμός για τους Κύπριους να βρουν ένα πολύ καλό κουμπάρο, προκειμένου ακριβώς να τακτοποιήσουν τα παιδιά τους και τις οποιασδήποτε οφειλές τους, αλλά και τη διαφθορά των τότε πολιτικών εκείνης της εποχής να διαλέγουν ποιους θα κάνουν κουμπάρους στα χωριά, πλούσιους ακριβώς χωρικούς, προκειμένου να υπάρχει αυτό το αλυσβερίσι. Άρα αυτό το ίδιο πράγμα λες ότι συνεχίζεται. Από το 1890 που είχε καταγραφεί τότε, συνεχίζεται και σήμερα σε άλλη μορφή. Θα σου πω κάτι άλλο, Λίτα, που μου έκανε εντύπωση έτσι, με μια μικρή έρευνα που έκανα στο διαδίκτυο με αφορμή τη σημερινή μας συζήτηση και εκπομπή. Διαβάζω, 19 Νοεμβρίου 2010. Την ύπαρξη παρακράτους, το οποίο ενθαρρύνεται από πολλούς, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και βουλευτές, παραδέχτηκε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Λουκάς Λουκά. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκανε αυτή την παραδοχή ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, απαντώντας σε ερωτήσεις βουλευτών σε σχέση με τις ενέργειες της αστυνομίας για αντιμετώπιση του φαινομένου και πώς εξελίσσεται το ενδιαφέρον στοιχείο. Όταν κλήθηκε ο κύριος Υπουργός να δώσει ονόματα βουλευτών ή να ανακαλέσει, ο Υπουργός ανακάλεσε τη δήλωσή του γιατί, όπως είπε, οι πληροφορίες της αστυνομίας είναι τόσο εμπιστευτικές που δεν μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. 19 Νοεμβρίου 2010. Ελίτα, οι πολίτες ζητούν απαντήσεις. Πράγματι, έγινε και με την ήλιωση. Βγήκαν τότε οι πολίτες στους δρόμους. Τι απάντηση έχουμε μέχρι σήμερα? Υπήρχε μια επιτροπή, έγινε κάποιες εργασίες. Υπάρχουν απαντήσεις μέχρι σήμερα? Είναι και αυτό ένα σκάνδαλο. Θεωρείται σκάνδαλο και σκανδαλώδες. Πληρώσαμε και τα δόνια του Άκη Παπασάβα. Έχουμε απάντηση. Πλήρωσε βέβαια ο Άκης Παπασάβας το ποσό. Ήταν νόμιμο. Για να είμαστε ξεκάθαροι, ήταν νόμιμο. Αλλά θυμίζω πριν ένα χρόνο ακριβώς τι έλεγε και πάλι βουλευτής για το θέμα. Πέρασαν, διαβάζω, 8-11 του 10, πριν ένα χρόνο. Και έλεγε ο βουλευτής του Δυσί. Πέρασαν 15 μέρες από την αποκάλυψη του θέματος της σκανδαλώδους ευνοϊκής μεταχείρισης που έτυχε ο φίλος του Προέδρου Άκης Παπασάβας και κανείς δεν γνωρίζει τι γίνεται με τις έρευνες που διατάχθηκαν. Και εγώ λέω, πέρασε ένας χρόνος, πράγματι. Έχουμε το αποτέλεσμα της έρευνας. Πράγματι, τώρα έχουμε ένα πόρισμα και κρίνεται το πόρισμα του κυρίου Πολυβίου. Εγώ θεωρώ όμως ότι είναι πραγματικά περίεργο το γεγονός αυτοί οι οποίοι διόρισαν με τους δικούς τους όρους έναν άνθρωπο, όπως να είναι 3, 13, διόρισαν ένα. Σήμερα να έρχονται και να αμφισβητούν βασικά την ίδια τη διαδικασία. Εγώ θα σου πω και το εξής. Ταυτόχρονα να λένε ότι οι πολίτες που βγαίνουν στους δρόμους, που κανένα κόμμα Ελίτα δεν μπόρεσε στις βουλευτικές εκλογές της πρόσφατης ή τα τελευταία χρόνια να μαζέψει 20.000 κόσμο στο κέντρο της πόλης για οποιοδήποτε κομματικό σκοπό, έρχονται και λένε ότι είναι κουρτισμένοι, όπως είπε προηγουμένως ο φίλος τηλεθεατής, ή έρχονται και λένε ότι θέλουν να βγάλουν τον Αναστασιάδη, τον οποιοδήποτε Αναστασιάδη πρόεδρο. Δεν το δέχομαι, Ελίτα, να υποτιμούμε την νοημοσύνη των ίδιων των πολιτών. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι επειδή και εγώ πήγα έτσι, έξω από το Προεδρικό μετά τον Παρί, ένιωσα σαν πολίτης ότι όφιλα να πω εκεί γιατί ζητούσα απαντήσεις και ήμουν καχύποπτος στην εξουσία, γιατί είδα τι έγινε μέχρι τότε. Και θα θυμίσω και κάτι άλλο, Ελίτα. Για το σκάνδαλο Μολέσκη, για παράδειγμα, νομίζω έγινε και μια αναφορά στο βίντεο. Μα μόλις ένα μήνα πριν το Μάρι, μας είχαν μπει από τη Βουλή ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ότι ο Γενικός Εισαγγελέας, αν λάβει υπόψη του τα γεγονότα, θα πρέπει να αρχίσει ένα κριτικό έργο για το ενδεχόμενο διάπραξη σοβαρού ποινικού αδικήματος. Μέχρι σήμερα για αυτό το σκάνδαλο επίσης δεν έχουμε λάβει καμιά απάντηση. Και επειδή ακριβώς είμαστε δημοκράτες και έχουμε απαιτήσεις από αυτούς που επιλέγουμε. Αν δεν έχουμε απαιτήσεις, θα πάμε να χαθούμε στο τέλος. Ακριβώς. Εγώ θα είμαι σύντομος εγώ στην επιλογό μου και θα ξεκινήσω διαβάζοντας Νικόλα Ιωαννίδη, τον γιο του ήρωα ύμνηστου του Πλοιάρχου Ιωαννίδη. Ένα απόσπασμα από τον επικίδιο λόγο του, πολύ μικρό Ελίτα. Και δίνει και απάντηση σε αυτό που λες τι πρέπει να κάνουμε. Και λέει, σπάστε τον άτυπο νόμο της σιωπής. Αντιδράστε, ξεσηκωθείτε. Τα εκρηκτικά εξεράγησαν στα ήδη σε σιπότα θεμέλια του κράτους και τα εκθεμελίωσαν. Να βγει όλος ο κόσμος στους δρόμους, να υπάρξει πάνδημη διαμαρτυρία για όλα αυτά τα τραγικά και να πετήσουμε παρέτηση και φυλάκιση των υπευθύνων. Ξεσηκωθείτε, φωνάξτε, μας δολοφονούν. Αν δεν υπάρξουν δομικές και συστημικές αλλαγές, την επόμενη φορά μπορεί να βρεθούμε εμείς σε αυτή τη θέση. Μην πιστεύετε τις πομφόλιγες των κρατούντων. Απαιτήστε την παραδειγματική τιμωρία των ανεύθυνων και ανίκανων κυβερνώντων. Μην το μετατρέψετε σε πεδίο κομματικών αντιπαραθέσεων. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Μόνο δικαιοσύνη ζητούμε. Κάτι που το κάνουμε όμως. Και οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι κάνουμε κομματικές αντιπαραθέσεις. Γι' αυτό το διάβασα, Ελίτα. Και αυτό είναι το πιο ανέντιμο εκ μέρους όλων. Γι' αυτό το διάβασα και ως επίλογο δικό μου προσωπικό λέω. Γι' αυτό η λύση τώρα είναι παρέτηση της κυβέρνησης και ας κάνουμε μια κυβέρνηση εθνικής ευρύτατης αποδοχής. Με συμμετοχή της όλων των κομμάτων. Του ΑΚΕΛ, ΔΣ, ΔΙΚΟ, αυτό θα ήταν ευλογία και είναι κάτι που ζητούν όλοι οι πολίτες. Αν με ρωτάς.